στην τελική ευθεία. Το εργατικό, ταξικό, συνδικαλιστικό κίνημα για την προετοιμασία μιας μεγάλης απεργιακής κινητοποίησης, η οποία έχει όλους τους όρους, τις δυνατότητες να είναι άνευ προηγουμένου. Η λαϊκή οργή αυξάνεται, η αγανάκτηση στους εργασιακούς χώρους, τα εργασιακά κάτεργα κορυφώνεται, οι αγωνιστικές διαθέσεις έχουν αναθερμαθεί στο μέγιστο βαθμό. Αυτό που πρέπει να ξεπεραστεί και κάνουμε το κάλεσμα σήμερα στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα, στην κοινωνική του συμμαχία, είναι να απορρίψουν τα καλέσματα του συμβιβασμού, της ανοχής από μηχανισμούς της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, να οργανωθούν στα σωματεία για να απαντήσουν απέναντι στην τρομοκρατία της εργοδοσίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πάνω στους νόμους και των προηγούμενων κυβερνήσεων έχει ανοίξει τη δυνατότητα ολομέτωπης επίθεσης όλων των κορακιών, των παράσιτων στην οικονομία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με την επίθεση ενάντια στο λαϊκό εισόδημα από τους επιχειρηματικούς ομίλους που χρηματοδοτούνται με δις, από το μεγάλο εμπορικό κεφάλαιο το οποίο έχει αυξήσει μέχρι και 40% τις τιμές τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, από τα κοράκια των τραπεζών που λιμένονται την λαϊκή κατοικία, από την επίθεση στο δικαίωμα στην πρόσβαση στην υγεία με ένα νομοσχέδιο που καταργεί το δημόσιο χαρακτήρα συνολικά και θα στείλει τα λαϊκά στρώματα για τις πιο απλές ιατρικές πράξεις σε μεγάλα κόστη που δεν μπορεί να σηκώσει ούτως ή άλλως. Έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση στην οποία οι εργαζόμενοι πλέον χάνουν και το νόημα και το λόγο για τον οποίο εργάζονται. Υπάρχει η δύναμη, εκφράζεται σε πολλούς χώρους, σηκώνεται κίνημα, δημιουργούνται προϋποθέσεις σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Αύριο θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να εκφραστεί με τέτοιον τρόπο, να πάρει τέτοιες διαστάσεις που να αποτελέσει την απαρχή συνολικά ενός προσανατολισμού που ουσιαστικά θα αντιπαρατεθεί με όρους αντεπίθεσης απέναντι σε αυτήν την κυβερνητική πολιτική. Σε λιγότερο από 24 ώρες, χιλιάδες εργάτες και εργάτριες θα βρεθούν στις πύλες εργοστασίων, εμπορικών μαγαζιών, εργοταξίων, σε αμαξοστάσια και νοσοκομεία, σε κάθε χώρο δουλειάς όπου έφτασε το αγωνιστικό κάλεσμα για την απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Να μην αφήσουμε ούτε λεπτό να πάει χαμένο. Μέχρι την τελευταία ώρα παλεύουμε για να έχει επιτυχία η απεργία που εδώ και εβδομάδες τα σωματεία πάλεψαν για αυτήν. Με γενικές συνελεύσεις, περιοδίες, συσκέψεις και εξορμήσεις, αγωνιστικές πρωτοβουλίες, με κουβέντα άνθρωπο τον άνθρωπο. Τα μηνύματα που έρχονται είναι θετικά, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε. Δεν αφήνουμε και δεν γυρνάμε την πλάτη σε κανέναν εργαζόμενο που μπορεί να ταλαντεύεται ή ακόμα και να φοβάται. Καλούμε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη να κάνει το βήμα και να συμμετέχει στην απεργία μαζί με όλες αυτές τις χιλιάδες απεργών που θα συμμετέχουν με τα σωματεία μας που μπήκανε μπροστά για την οργάνωση της μάχης. Για να έχει επιτυχία η απεργία και θα έχει. Τους λέμε να γυρίσουν την πλάτη σε όλους αυτούς που εμφανίστηκαν ως σωτήρες και του έταξαν ψεύτικες ελπίδες. Σε όσους του είπαν πως δεν χρειάζεται ο αγώνας αλλά μια άλλη κυβέρνηση φιλολαϊκή που θα καταργήσει και θα αλλάξει νόμους, αλλά δεν μας λένε προς όφελος πιανού. Τους λέμε να γυρίσουν την πλάτη σε όσους τους λένε ότι με τους αγώνες δεν αλλάζει κάτι. Αλήθεια είναι, γιατί με τους αγώνες αλλάζουν τα πάντα και πάνω απ' όλα η ζωή μας. Δεν δεχόμαστε να εξαρτιέται από βάουτσερ και πας, αλλά από συλλογικές συμβάσεις που θα μας εξασφαλίζουν μισθό στο ύψος των πραγματικών αναγκών που έχει ανάγκη η εργατική λαϊκή οικογένεια. Τους λέμε να γυρίσουν την πλάτη σε όλους αυτούς που τους λένε πως με τους εξαθλειωμένους εργάτες δεν γίνεται ανάπτυξη, ενώ στην πραγματικότητα αυτός είναι ο μονόδρομος για το κεφάλαιο που δεν υπολογίζει ούτε την ανθρώπινη ζωή μπροστά στα κέρδη του. Τους λέμε πως για να μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, αέριο, πετρέλαιο, φαγητό στο τραπέζι, τώρα πρέπει να κάνει το βήμα και να κατέβει στη μεγαλύτερη απεργία του τελευταίου χρόνου. Μαζί με τους οικοδόμους, τους απεργούς της Μαλαματίνα, τους μεταλλορύχους, τους λιμενεργάτες της Κόσκο, τους εργαζόμενους στα πετρέλαια και στα λιπάσματα της Καβάλας, μαζί με τα παλικάρια με τα κόκκινα κράνη και τα γιλέτα από την eFood. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τις φωνές, με τα εκατομμύρια απεργών στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αγγλία, τη Γερμανία και τη Δανία από τους σιδηρόδρομους, τα δηληστήρια, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τις μεταλλουργίες. Αυτή η απεργία πρέπει να αποτελέσει ένα βήμα στην κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στην ακρίβεια, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Να στείλει μήνυμα ανυπακοής αλλά και οργάνωσης, συνέχισης του αγώνα σε κάθε κλάδο και κάθε χώρο δουλειάς.
να στείλει μήνυμα σε κυβέρνηση, εργοδοσία και στα δεκανίκια τους πως δεν ξεμπέρδεψαν μαζί μας. Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, μπαίνουμε μπροστά σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που δυσκολεύει τη ζωή μας. Για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στη δουλειά, για την επληρωσιά και τα κλεμμένα ένσημα, για τις απλήρωτες υπερορίες και τα δώρα, ενάντια στις απολύσεις, ενάντια σε παλιά και νέα μνημόνια που μοιράζουν δισεκατομμύρια στους μονοπωλιακούς ομίλους για πράσινες business και πράσινα κέρδη που μαυρίζουν τις ζωές μας. Ενάντια στα συμφέροντά τους που μπλέκουν τις ζωές μας σε επικίνδυνα πολεμικά σχέδια, όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την αποστολή πολεμικού νατοϊκού υλικού. Διεκδικούμε κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, αέριο και ρεύμα, κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, διαγραφή χρεών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και τα μεροκάματα πάνω από το όριο του πληθωρισμού, κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. Καλούμε όλη την εργατική τάξη, τη νεολαία, τους μικρομεσαίους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες και τους συνταξιούχους να συμμετέχουν μαζικά στην απαργία στις 9 του Νοέμβρη, στις 10.30 στο άγαλμα του Βενιζέλου. Αγαπητοί εκπρόσωποι του τύπου, εκ μέρους των απεργών στην επιχείρηση Μαραματίνα, να σας ενημερώσω ότι εδώ και 100 περίπου μέρες βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο απεργιακό αγώνα για την ανάκληση όλων των απολύσεων και την υπογραφή συμμονικής σύμβασης. Ένας αγώνας που έχει δύο χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά είναι τα χαρακτηριστικά που εκπροσωπεί η εργοδοσία, όπου έχει στη φαρέτρα της τις δυνάμεις καταστολής κάθε μέρα, σε καθημερινή βάση μέσα στο εργοστάσιο. Είναι εν είδη ιδιωτική security και βέβαια τις δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος έκτρομα Χαζηλάκη, όπου τους επιτρέπει να προσπαθήσουν να επιβάλλουν τις ατομικές συμβάσεις, την παράνομη πρόσκεψη απεργοσπαστικού μηχανισμού, περικοπές μισθών, δηλαδή την κατάργηση της συμβολικής δράσης γενικότερα. Και από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι το μοναδικό και το πιο ισχυρό όπλο που έχουν, το όπλο της αλληλεγγύης, το οποίο πραγματικά σε αυτόν τον αγώνα έλαβε σάρκα και οστά. Όλοι οι εργαζόμενοι από όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας έχουν σταθεί στο πλάι μας σε αυτόν τον αγώνα με φυσική παρουσία, με ειδική παρουσία, ακόμα και με το υστέρημά τους έχουν βοηθήσει και μας έχουν δώσει τεράστια δυνατότητα, ώστε να αντέξουμε μέχρι σήμερα. Αυτός ο αγώνας λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι και είμαστε αποφασισμένοι να τον φτάσουμε μέχρι το τέρμα, μέχρι την τελική δικαίωση, γιατί στην ουσία είναι αγώνας, έτσι τον έχουμε εκλάβει και έτσι μας έχει δώσει την εντολή το εργατικό κίνημα στη χώρα μας, ότι είναι αγώνας όλης της εργατικής τάξης και έτσι το έχουμε εκλάβει και εμείς και θα το συνεχίζουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Η αυριανή μέρα λοιπόν είναι μεγάλη, γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους και αυτή την ίστατη ώρα να κάνει το επόμενο βήμα να έρθει στην απεργιακή συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 10.30 το πρωί να διαδηλώσει μαζί μας.